Χαίρετε! Είμαι ξανά στο αυτοκίνητο. Είναι απόγευμα. Απόγευμα, δηλαδή 2 το μεσημέρι είναι. Επιστρέφω από μια συνάντηση που είχα στη Λευκωσία. Όταν κατέβαινα πριν 2 ώρες στη Λευκωσία, ήμουν αβιαστική γιατί ως συνήθως είχα αργήσει. Οπότε δεν είχα χρόνο για να κάνω ένα ταξιδιωτικό έκτακτο vlog. Όμως τώρα στην επιστροφή είμαστε χαλαρά και ευχάριστα. Δεν έχει ηλιοφάνεια σήμερα, γι' αυτό που φοράω τα γυαλιά διαβάσματος. Αυτά που έχω πάρει πρόσφατα, που έχουν μέσα και την πρεσβειοποία. Ναι. Μεγαλώνουμε με χάρη. Χαριτωμένα. Και χαριεντιζόμενα μεγαλώνουμε. Χαριεντίζομαι, δεν ξέρω αν το λέτε στην Ελλάδα. Χαριεντίζομαι σημαίνει πολύ χαρούμενος, χαίρομαι τον εαυτό μου κλπ. Λοιπόν, και θα σας πάρω μαζί μου σε αυτό το road trip, δηλαδή στο ταξίδι με το αυτοκίνητο που θα διαρκέσει περίπου μισή ώρα από τη Λευκωσία στο χωριό. Και θα μιλήσω μαζί σας για τα guilt trips. Για το guilt trip ή τα guilt trips. Τι σημαίνει guilt trip? Guilt trip σημαίνει ταξίδι ενοχής. Είναι μια λέξη αγγλική, η οποία θα μπορούσε να είναι και ένα κεφάλαιο του βιβλίου «Ψυχολογικός πόλεμος». Σας έχω πει και άλλες φορές ότι στο βιβλίο μου «Το Ψυχολογικός πόλεμος», το τελευταίο βιβλίο μου που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» 24 Οκτωβρίου του 2019, έχουν γραφτεί αρκετά από τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, αλλά όχι όλα. Σε μια επόμενη έκδοση, λοιπόν, θα μπορούσα να γράψω για το guilt trip. Φυσικά, τώρα που το σκέφτομαι, για το guilt tripping, την πρόκληση ενοχών και την επίκληση στο συναίσθημα, έχω γράψει στο βιβλίο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», στο τρίτο κεφάλαιο που έχει τίτλο «Η αγάπη δεν είναι θυσία». Εκεί πέρα το έχω γράψει. Ας αφήσουμε όμως αυτά που έχω γράψει, τα οποία μπορεί να τα έχετε διαβάσει, μπορεί και όχι, και ας κάνουμε αυτό το road vlog και να μιλήσουμε για το guilt trip και το guilt tripping. Είναι και ρήμα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει «Are you guilt tripping me?» Μου προκαλείς ενοχές τώρα. Ποιος μου λέει? Εμένα συχνά μου λέει το «Are you guilt tripping me?» Μου το λέει ο υιός μου κάποιες φορές και η κόρη μου μπορεί να μου το πούνε κάποιες φορές, όταν τους λέω κάτι το οποίο τους φαίνεται ότι τους κάνω επίκληση στο συναίσθημα και μπορεί να έχουν και δίκιο. Μπορεί κάποιες φορές να το κάνω. Σίγουρα κάποιες φορές το κάνω. Διαφορετικά τα παιδιά δεν θα το έλεγαν έτσι χωρίς λόγο. Και είναι και μια φράση που χρησιμοποιεί η νεολαία, και ειδικά η νεολαία η οποία ακούει αγγλική μουσική, μουσική στα αγγλικά, η οποία βλέπει σειρές στα αγγλικά, η οποία εκτός του, γιατί τα παιδιά μου τη χάνει να σπουδάσω στον Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά γνωρίζω και άλλους πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν ζουν σε χώρα αγγλόφωνη, αλλά χρησιμοποιούν αγγλικές εκφράσεις, και όχι μόνο Κύπροι και Ελλαδίτες. Πλέον έχει φύγει εκείνο το στερεότυπο ότι οι Κύπροι χρησιμοποιούμε πολύ αγγλικές εκφράσεις στη γλώσσα μας. Εγώ βλέπω και Ελλαδίτες οι οποίοι και στο γραπτό και στον προφορικό τους λόγο χρησιμοποιούν εκφράσεις από τα αγγλικά. Όπως και να έχει όμως, η λέξη guilt trip είναι μια λέξη η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όπως το ghosting, όπως το shaming, όπως το stonewalling. Το guilt tripping είναι μια λέξη η οποία περιγράφει ένα συγκεκριμένο όπλο του ψυχολογικού πολέμου. Όταν προκαλούμε ενοχές στον άλλο για να τον χειριστούμε. Το guilt tripping, η πρόκληση ενοχών, η επίκληση στο συναίσθημα, αυτές είναι οι εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στα ελληνικά, πρόκληση ενοχών, επίκληση στο συναίσθημα, είναι αγαπημένες μεθόδους τις οποίες προσφεύγουν οι χειριστικοί άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους άλλους, θέλουν να εκμεταλλευτούν τους άλλους, θέλουν να κάνουν τους άλλους δουλάκια τους στην καθομιλουμένη, χρησιμοποιούν αυτή την πρόκληση ενοχών σαν ένα καταπληκτικό εργαλείο, το οποίο δουλεύει υπέροχα. Δουλεύει υπέροχα, ηρωνικά το λέω το υπέροχα, το καταλαβαίνετε. Δουλεύει πάρα πολύ καλά με ανθρώπους οι οποίοι είναι, ας ανάψουμε λίγο και τα φώτα μας γιατί δεν έχει ήλιο. Δουλεύει πάρα πολύ καλά με ανθρώπους οι οποίοι είναι ευσυνείδητοι, οι οποίοι έχουν ενσυναίσθηση και οι οποίοι έχουν ανθρωπιά. Εάν προσπαθήσεις να προκαλέσεις ενοχές και να προκαλέσεις λύπηση σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανθρώπινος, έχει ζεστασιά, θέλει να είναι καλός άνθρωπος, προσπαθεί να είναι καλός άνθρωπος, έχει φιλότιμο, αυτή την ωραιότατη ελληνική λέξη, το φιλότιμο,
έχει φιλότιμο και θέλει να κάνει το καλό στους άλλους, το καλό στον κόσμο και το καλό για τον εαυτό του, τότε θα έχεις πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό είπα ότι το guilt tripping δουλεύει πάρα πολύ καλά όταν γίνεται πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευσυνείδητοι και ενσυναισθητικοί. Να σας πω μερικά παραδείγματα πρόκλησης ενοχών, guilt tripping, τα οποία χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί ένας στόχος άλλος. Για παράδειγμα, μία μητέρα λέει στα παιδιά σας, στα παιδιά της, εγώ που θυσιάστηκα για σας, εγώ που δεν χώρισα τον πατέρα σας, που περνούσα πολύ δυστυχισμένα μαζί του για να είστε εσείς καλά, εγώ ζητάω από εσάς αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και σας παρακαλώ να το κάνετε γιατί εγώ έχω θυσιαστεί για σας. Όταν ακούς τη μάνα σου να σου λέει εγώ έχω θυσιαστεί για σένα και όταν είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είσαι ενημερωμένος γύρω από τα θέματα των ανθρωπίνων σχέσεων, της ψυχολογίας, δεν έχεις διαβάσει το ψυχολογικό πόλεμο, δεν είσαι εγγεγραμμένος στο κανάλι μας εδώ πέρα, δεν έχεις γνώσεις για το πώς μπορεί να γίνει χειριστικότητα, είναι πολύ εύκολο να νιώσεις ενοχές για την καημένη τη μάνα σου, η οποία έχει θυσιαστεί και καλά για σένα και νιώθοντας ενοχές να κάνεις αυτό που θέλει. Που μπορεί η μάνα σου να θέλει, για παράδειγμα, να σου πει: μη χωρίσεις εσύ τον άνδρα σου, κόρη μου, γιατί να μου κάνεις εμένα το χατήρι που εγώ θυσιάστηκα για σένα και έμεινε με τον πατέρα σου παρόλο που ήταν παλιά άνθρωπος, παρόλο που ήταν το ένα, παρόλο που ήταν το άλλο, για να το καλό σας. Ή έρχεται ένα παιδί και λέει στους γονείς του: δεν θέλω να σπουδάσω αυτό που θέλετε εσείς να σπουδάσω, θέλω να σπουδάσω ηθοποιός, για παράδειγμα. Guilt trip. Παιδί μου, εμείς που έχουμε δώσει τόσα πολλά χρήματα σε φροντιστήρια, σε ιδιαίτερα για να πας να σπουδάσεις μηχανικός ή για να σπουδάσεις ιατρική ή για να σπουδάσεις δικηγόρος ή για να σπουδάσεις νομική, να σπουδάσεις αυτό το πράγμα που επιθυμούμε εμείς για σένα, τώρα όλα τα λεφτά μας αυτά πάνε χαμένα και δεν σκέφτεσαι τους κόπους μας και δεν λυπάσαι που ο πατέρας σου ξημεροβραδιάζεται και δουλεύει δύο δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα για να μπορέσουμε να σε μορφώσουμε, που η μητέρα σου έχει κατασκοντωθεί στο με τον α, β, γ, δ τρόπο και εσύ τώρα θες να πας να γίνεις ηθοποιός, να τεινάξεις το όνειρά μας στον αέρα. Οπότε εκεί νιώθει ενοχές το παιδί και λέει: δεν θα είμαι εγώ ένα παλιόπαιδο που να κάνω τους γονιούς μου να νιώθουν άσχημα, οπότε θα θάψω το όνειρά μου και θα κάνω αυτό που θέλουν αυτοί. Guilt trip μπορεί να προκαλεί και ο σύντροφος τον σύντροφο. Να λέει, για παράδειγμα, δεν νιώθω καλά, με ενοχλεί το τάδε, να κλαίγεται, να προκαλεί ενοχή στον άλλο, ούτως ώστε ο άλλος, για παράδειγμα, να παραιτηθεί από κάτι που θέλει. Π.χ. πάει η γυναίκα μας να κάνει μια καινούργια δουλειά, η οποία αυτή η δουλειά έχει περισσότερες ώρες εργασίας, αλλά έχει και περισσότερες προοπτικές ανέλυξης. Και πάει μια γυναίκα, για παράδειγμα, και πάει σε ένα interview, σε μια συνέντευξη, για να αλλάξει την εργασία της. Πάει στο σπίτι, λέει στον άντρα, ξέρεις, μου δίνουν αυτή τη θέση, η οποία είναι ψηλότερη θέση, ξέρω εγώ, πιο διευθυντική, αλλά θα δουλεύω κάποιες ώρες περισσότερο και θα χρειαστεί να κάνω και κάποια ταξίδια. Και λέει ο άνδρας της: εντάξει, μάνα μου, εντάξει, να πας, θέλω το καλύτερο για σένα. Θα δυσκολευτώ πολύ τις μέρες που θα λείπεις, τις ώρες που θα λείπεις, αλλά τι να κάνω, θα βρω ένα τρόπο να αντέξω να είμαι μακριά, δεν ξέρω να μαγειρεύω, αλλά θα αγοράζω φαγητά απ' έξω, θα κάνω, θα φτιάσω, θα ράνω, ή αν έχουν παιδιά θα δυσκολευτώ πολύ να φροντίζω μόνος μου τα παιδιά κλπ. Θα της λέει: πήγαινε εμένα, αλλά εγώ θα είμαι σκατά. Αυτή νιώθει ενοχές και μπορεί να απορρίψει την πρόταση εργασίας. Τέλος πάντων, τα παραδείγματα που χρησιμοποιώ είναι χαζά, γιατί δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Εσείς όμως τον guilt tripping, την πρόκληση ενοχών και την επίκληση στο συναίσθημα, είμαι σίγουρη εσείς που ακούτε αυτό το vlog, ότι την έχετε βιώσει σε διάφορες μορφές. Το guilt trip, και μπορείτε να ταυτιστείτε, δηλαδή εσείς θα βρείτε το δικό σας, τη δική σας ιστορία, τις δικές σας ιστορίες. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες guilt tripping, πάρα πολλές ιστορίες. Και όλοι οι άνθρωποι, νομίζω, σε κάποια φάση στη ζωή μας έχουμε επικοινωνήσει και έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση κάποιου είδους επικοινωνία ή κάποιου είδους επαφή με ανθρώπους χειριστικούς, οι οποίοι θέλουν να μας χρησιμοποιήσουν και
επικαλούνται το συναίσθημά μας, επικαλούνται το φιλότιμό μας, επικαλούνται την καλοσύνη μας, επικαλούνται την ανθρωπιά μας προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό τους. Οπότε δεν χρειάζεται να σας πω εγώ περισσότερα, μπορείτε εσείς να βάλετε τα πρόσωπα στην εικόνα, μπορείτε να δώσετε τους ρόλους σε αυτό το σενάριο της πρόκλησης ενοχών και της επίκλησης συναισθήματος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοδιάθετοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ντόμπροι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίσοι που λέμε στην Κυπριακή, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ευθύς. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι χειριστικοί, οι οποίοι είναι εκμεταλλευτές, οι οποίοι πουλούν και την ίδια τους τη μάνα. Με την καθομιλουμένη, ας χρησιμοποιήσω μία έκφραση καθομιλουμένης. Βλέπετε τώρα κάποια δέντρα στο background, γιατί μου είπατε, γιατί δεν μας γυρίζει στην κάμερα και από την άλλη πλευρά για να βλέπουμε την ωραία φύση. Ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν μπορώ να γυρίσω την κάμερα καθώς βιντεοσκοπώ, και επειδή βιντεοσκοπώ εν κινήσει, δεν θα αφήσω το τιμόνι από τα χέρια μου για λόγους ασφαλείας. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, θα σας το πω. Λοιπόν, έχω ανεβάσει το βίντεο με τις ομορφιές της Κύπρου, το CY, από το άλμπουμ του Ανδρέα του Γιώρτσιου. Μπορείτε να δείτε εκεί τέλειες φωτογραφίες, καταπληκτικές. Εκεί πάρα πολλά ηλιοβασιλέματα και πάρα πολλές ανατολές και πολλά μέρη της Κύπρου. Λοιπόν, εξάλλου βλέπετε μια τοπική ομορφιά, που δεν είναι και 100% κυπριακή. Έχουμε και ιταλικά γονίδια, έχουμε πολλά. Τέλος πάντων, πρέπει να σταματήσω να λέω άσχετα πράγματα, γιατί δεν έχω ώρα να κάνω μοντάζ. Λοιπόν, πάμε πίσω στο guilt tripping. Μπορείτε να βάλετε εσείς οι ίδιοι πρόσωπα στις εικόνες ή να δώσετε ρόλους στο σενάριο αυτό της πρόκλησης ενοχών και επίκλησης στο συναίσθημα σε διάφορους ανθρώπους της ζωής σας. Και θα μου πείτε τώρα, μας τα έχεις εξηγήσει, μας έχεις πει τι είναι το guilt tripping, τι κάνουμε τώρα με αυτό, πώς μπορεί να μας φανεί χρήσιμο. Το να μπορώ να αναγνωρίζω, να εντοπίζω το guilt tripping και να το αναγνωρίζω, μπορεί να αποβεί πάρα πολύ χρήσιμο στην προστασία μου από την τοξική επίδραση των τοξικών ανθρώπων στη ζωούλα μου, στη ζωή μου. Λοιπόν, γιατί αν είσαι θύμα χειριστικότητας και έχεις φάει τα μούτρα σου πολλές φορές, έχεις κάνει πολλά για τους άλλους οι οποίοι σε έχουν εκμεταλλευτεί, έρχεται μια στιγμή που από τη μια είσαι πάρα πολύ θυμωμένος, και απ' την άλλη, είτε εκφράζεις το θυμό σου και γίνεσαι ο κακός της υπόθεσης, είτε το ρουφάς μέσα σου και παθαίνεις μια καταθλιψάρα ή οποιαδήποτε άλλα ψυχοσωματικά ή σωματικά προβλήματα. Προκαλεί πάρα πολύ θυμό η κοροϊδία. Όταν ανακαλύψουμε ότι είμαστε θύματα κοροϊδίας, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι μας έχουν κοροϊδέψει, ότι μας έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι άνθρωποι για τα συμφέροντα τους, και μας έκαναν τους φίλους και τους αγαπητούς, ενώ στην πραγματικότητα μας ήθελαν απλώς και μόνο για να μας εκμεταλλευτούν, τότε θυμώνουμε πάρα πολύ. Και αυτός ο θυμός, ξαναλέω, αν βγει προς τα έξω, θα βγει έτσι πολύ έντονος και ακατέργαστος, ρο, ομός, και θα φανούμε ως κακοί άνθρωποι. Φυσικά δεν μας ενδιαφέρει αν θα φανούμε κακοί άνθρωποι, αυτό που έχει σημασία να μην τον κρατήσουμε μέσα μας το θυμό και να αρρωστήσουμε. Αν τον κρατήσουμε μέσα μας το θυμό, αν τον καταπιούμε, μπορούμε να πάθουμε από ψυχοσωματικά πράγματα μέχρι σωματικά πράγματα, μέχρι ψυχολογικά πράγματα, όπως είναι η κατάθλιψη, μια χόντιζα διαταραχή κτλ. Άρα, είμαι θυμωμένη, γιατί έχω συνειδητοποιήσει, έχω αντιληφθεί ότι έχω υποστεί χειριστικότητα, ότι εκμεταλλευτές άνθρωποι στη ζωή μου, έχω χρησιμοποιήσει το guilt tripping, μου έχουν προκαλέσει ενοχές ούτως ώστε να με εκμεταλλευτούν. Τι κάνω, πώς το διαχειρίζομαι? Πρώτα απ' όλα κρατάω μια απόσταση. Όταν έρχεται οποιοδήποτε άνθρωπος και μου ζητάει χάρες και μου ζητάει να κάνω κάτι για αυτόν, μιλάμε τώρα για ανθρώπους με τους οποίους δεν μιλάμε για το τέρι μας, δεν μιλάμε για τα παιδιά μας, παρόλο που μπορεί να υπάρξει guilt tripping σε αυτές τις σχέσεις γενικότερα. Όταν έρχεται κάποιος και ζητάει κάτι από εμένα, ακούω ότι έχει να μου πει και λέω, δώσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Και σκέφτομαι μετά. Ποια μπορεί να είναι τα κίνητρα αυτού του ανθρώπου? Τι μπορεί να έχει να κερδίσει από εμένα? Πώς ένιωσα κατά την ώρα της συνάντησης? Την ώρα που συναντιόμαστε και την ώρα που επικοινωνούμε με ανθρώπους χειριστικούς, νιώθουμε άσχημα. Νιώθουμε ενοχές.
εάν η συνάντηση με οποιονδήποτε άνθρωπο μας προκαλεί ενοχές, τότε πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά το ενδεχόμενο εκείνος ο άνθρωπος να είναι χειριστικός και να μας προκαλεί, να μας κάνει guilt tripping. Μας προκαλεί ενοχές, να μας παίρνει ένα ταξιδάκι με την ενοχή παρέα. Λοιπόν, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να παίρνουμε μια απόσταση από τα γεγονότα και να τα αναλογιστούμε, να τα σκεφτούμε εκ των υστέρων και να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τα συναισθήματα που είχαμε την ώρα που έγινε οποιαδήποτε διάδραση και να καταλάβουμε αυτά τα συναισθήματα. Συναισθήματα ενοχών και στενάχωρα συναισθήματα μετά από συναντήσεις με ανθρώπους χρήζουν αναλογισμού και ανάλυσης. Επίσης, όπως είπα προηγουμένως, έπρεπε να το πω δεύτερο, φροντίζουμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα κίνητρα, τα πιθανά κίνητρα πίσω από μια χειριστική συμπεριφορά. Τι έχει να κερδίσει τώρα αυτός από εμένα? Ποιο μπορεί να είναι το κέρδος του, το κρυφό, ποια μπορεί να είναι τα κίνητρά του? Και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες αγαθές προθέσεις και τα ίδια αγαθά κίνητρα. Όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Άρα, αν εσύ δεν θα εκμεταλλευόσουν τους άλλους, αυτό δεν κάνει και τους άλλους αυτόματα ανθρώπους οι οποίοι δεν θα σε εκμεταλλεύονται. Πάμε μετά στο πώς το διαχειρίζομαι μετά που το έχω αντιληφθεί. Όταν αντιληφθούμε ότι έχουμε πέσει θύμα χειριστικότητας ή έγινε απόπειρα χειριστικότητας προς εμάς και υπάρχει και guilt tripping μέσα ως βασικό εργαλείο της χειριστικότητας, τότε τι κάνουμε? We call them out. Τους ξεμπροστιάζουμε. Και επειδή έγινε και στο κανάλι παλιότερα μια συζήτηση η οποία ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, πολύ δημιουργική συζήτηση με την Ευαγγελία και τον Γιώργο, που ο Γιώργος θεωρούσε ότι τον ξεμπρόστιασμα με βάση και το λεξικό της κοινής ελληνικής σημαίνει να μιλήσεις για κάποιον άνθρωπο δημόσια, να τον ρεζιλέψεις δημόσια και να πεις μπροστά σε άλλους: σε έχω καταλάβει ότι είσαι χειριστικός, σε έχω καταλάβει ότι μου προκαλείς τύψεις για να πετύχεις τους σκοπούς σου ή σε έχω καταλάβει ότι είσαι εκμεταλλευτής. Στο λεξικό της ψυχολογίας που ακόμη δεν υπάρχει στην ελληνική, γι' αυτό γίνονται αυτά τα μπερδέματα. Όταν λέμε ψυχοθεραπευτικά τον όρο ξεμπρόστιασμα, δεν εννοούμε απαραίτητος μπροστά σε τρίτους. Ξεμπροστιάζουμε τον άλλον μπροστά του. Και το ξεμπρόστιασμα δεν είναι ανάγκη να γίνει προφορικά και να γίνει στον ίδιο χώρο. Μπορεί να γίνει και γραπτός. Είναι εξαιρετικά τα γραπτά. Scripta manent, αυτή είναι μια λατινική έκφραση που σημαίνει τα γραπτά μένουν, και υπάρχει και αντίστοιχη έκφραση στα ελληνικά η οποία συνοδεύεται από το επιπτερόεντα που σημαίνει τα λόγια έχουν φτερά και πετάνε. Φυσικά όχι τα λόγια σε βίντεο, γιατί είναι καταγεγραμμένα και το πατάς στο replay και το ξαρακούς, πας πίσω και το ξαναβλέπεις. Λοιπόν, τα γραπτά μένουν και είναι καλύτερα με τέτοιους ανθρώπους χειριστικούς όλες οι επικοινωνίες να γίνονται γραπτές και κανονικά μέσω email. Απευθύνουμε ένα email σε αυτό το πρόσωπο, στο οποίο λέμε ξεκάθαρα: κύριε Τάδε, κυρία Τάδε, έχω συνειδητοποιήσει το α, το β, το γ, το δ, το ε, χ, αυτά. Έχω αντιληφθεί την προσπάθειά σας για να με εκμεταλλευτείτε. Και πάει και πάρα πολύ ωραίο ο πληθυντικός σε αυτά τα πρόσωπα, γιατί κρατάς απόσταση και λες: δεν θέλω πλέον σχέση μαζί σου. Σου μιλάω στο φιλικό, σου μιλάω στον πληθυντικό, γιατί κρατώ απόσταση. Δεν επιθυμώ περαιτέρω συνέχιση της όποιας επαφής είχαμε, γιατί έχω αντιληφθεί και είμαι πεπισμένη ότι είστε χειριστικός, ότι είστε χειριστική και ότι κάνετε επίκληση στο συναίσθημα ή προκαλείτε ενοχές σε εμένα, ούτως ώστε να καταστώ υποχείριος σας, κάτι το οποίο δεν επιθυμώ. Και το κόβουμε. Ξεμπροστιάζουμε τον άλλον και το κόβουμε. Χωρίς ενοχές. Χωρίς ενοχές και χωρίς τύψεις. Και πώς μπορούμε να επιτύχουμε να μην νιώθουμε ενοχές? Δείτε το βίντεο για τους people pleasers. Υπάρχει ένα βίντεο στο κανάλι, μήπως είμαι people pleaser. Κάντε search στο YouTube, μήπως είμαι people pleaser και το όνομά μου Θέκλα, και θα σας βγάλει εκείνο το βίντεο, στο οποίο εξηγούμε τι σημαίνει να είμαι κάποιος που θέλω να ευχαριστώ τους άλλους και γίνομαι χαλή να με πατήσουν οι άλλοι και νιώθω άσχημα αν δεν ικανοποιώ τις ανάγκες των άλλων. Και σε εκείνο το βίντεο, όπως και σε αυτό, θα εισηγηθώ την θεραπεία για πάσα νόσων και πάσα μαλακία ψυχολογικής φύσεως, που είναι η ψυχοθεραπεία. Θα εισηγηθώ ξανά την ψυχοθεραπεία για ανόρθωση του ηθικού, για επανόρθωση της σχέσης με τον εαυτό μας,
για να βοηθηθούμε ώστε να αλλάξουμε τα γνωστικά σχήματα που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, τα οποία είναι επηρεασμένα και από την κουλτούρα μας, από την κοινωνική αφήγηση, από την ιστορία μας, από το πώς λειτουργούν οι άνθρωποι γύρω μας. Ας μην ξεχνάμε πως είμαστε ραγιάδες, πως είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ιστορικά το έθνος μας των Ελλήνων έχει περάσει πολλές σκλαβιές, με πιο έντονη την τουρκοκρατία που διούρκησε περίπου 400 χρόνια. Εδώ στην Κύπρο ιδιαίτερα είχαμε και πολλούς άλλους κατακτητές, οπότε έχουμε αυτή την νοοτροπία, τη δουλοπρεπή, είμαστε λίγο δουλάκια, είμαστε λίγο δούλοι, οπότε χρειάζεται μια προσπάθεια ούτως ώστε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, να μην συμμορφωνόμαστε με την κοινωνική αφήγηση, η οποία λέει πρέπει να είσαι πολύ ευγενικός, πρέπει να είσαι πολύ καλό παιδί, πρέπει να είσαι το ένα, πρέπει να είσαι το άλλο, πρέπει να κρατάς όλους ευχαριστημένους και ούσου να περάσουμε και σιώπα για να διαβούμε. Όχι. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ και στην επούλωση των τραυμάτων, αλλά και στη γνωστική αναδιάρθρωση του ανθρώπου, δηλαδή να αρχίσεις να σκέφτεσαι με έναν διαφορετικό τρόπο. Φυσικά και τα vlogs εδώ βοηθάνε στη γνωστική αναδιάρθρωση, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, δηλαδή οι άνθρωποι που παρακολουθούν τα βίντεο αυτά στο κανάλι συχνά, μου γράφεται μετά στα mail ότι έχω βοηθηθεί στο να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι, έχω βοηθηθεί στο να μην νιώθω πλέον ενοχές για πράγματα για τα οποία δεν φταίω κλπ. Κλπ. Guilt tripping λοιπόν, σε αυτό το road trip το οποίο κάναμε παρέα. Τώρα θα τερματίσω το βίντεο, θα σταματήσω το αυτοκίνητο και θα γυρίσω την κάμερα από την άλλη πλευρά να δείτε και λίγο φύση. Να δείτε ρε παιδί μου, να δείτε. Γεια! Yeah. Λοιπόν, στάθμευσα, γύρισα την κάμερα από την άλλη πλευρά και άρχισε να βρέχει. Τόσο καλά, τόσο ωραία, τόσο καλά. Λοιπόν, μου είπατε να σας δείξω λίγο την κυπριακή φύση. Τώρα σας δείχνω λίγο ένα κομματάκι από το χωριό μας. Πάω προς το σπίτι. Εννοείται, το είπα και προηγουμένως, ότι σταμάτησα το αυτοκίνητο, γύρισα την κάμερα από την άλλη πλευρά. Δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα ενώ οδηγούμε. Εδώ βλέπετε το δρόμο που πάμε προς το σπίτι μας. Λοιπόν, είναι ένας δρόμος αγροτικός. Έχω βγει δρόμο το δημόσιο και έχω έρθει εδώ στον αγροτικό το δρόμο και έχω μπει στο χωριό από την πίσω πλευρά, γιατί εμείς μένουμε στο χωριό μέσα μεν, αλλά από κάτω. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά σήμερα, επειδή βρέχει κιόλας και έχει και ομίχλη. Βλέπετε ότι είναι δάσος στο βάθος. Υπάρχει πράσινο, πολλά πεύκα. Εννοείται ότι έχω αλλεργία στο πεύκο, αλλά δεν με πτωεί τίποτα, πίνω 3 αντισταμινικά τη μέρα. Κοιτάξτε, θα σας δείξω το σπίτι. Εδώ, βλέπετε. Βλέπετε. Εδώ ξεκινάει το σπίτι μας. Το οποίο σπίτι μας είναι περιτυχισμένη η αυλή του. Βλέπετε. Αυτό είναι το σπίτι μας, εδώ πέρα. Αυτή είναι η πόρτα μας, η εξωτερική. Λοιπόν, έχω φτάσει εδώ στο χωριό, σας έχω δείξει και μερικά μικρά πλάνα από τη διαδρομή. Δεν είναι καλή ημέρα σήμερα για να δείτε τη φύση σε όλη την ομορφιά. Έχετε δει βρε παιδιά, αφού πήγαινα με τον Παναγιώτη και κάναμε κάπου βλόγκ στο ποτάμι που είναι εδώ κοντά στο σπίτι. Έχετε δει τη φύση και ωραία που είναι. Αυτά περί ταξιδιών ενοχής, αυτά περί guilt trips. Εγώ προτιμώ τα road trips και όχι κάθε μέρα, έτσι αραιά και πού. Σας στέλνω την αγάπη μου. Και τώρα το κλείνω από εδώ, διότι ο κόλπο μου γράφει με το ακουστικό. Το κλείσα.